Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από τη Ροδόπη τηλεόραση. Βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Πετύχαμε βιώσιμη λύση για το χρέος. Επαναφέρουμε τη σταθερότητα. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά την επιστροφή των αναδρομικών των ειδικών μισθολογίων. Εμ κουτσουρέψατε τους μισθούς. Εμ δεν συμμορφωθήκατε ποτέ με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Εμείς είμαστε εδώ αυτοί οι οποίοι ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε την αδικία, πιένετε και από πάνω. Δεν γίνεται. Στο σπίτι του κρεμασμένου λένε δεν μιλάνε για σκηνή. Αλλά η αμηχανία σας είναι κατανοητή, διότι δεν αφορά, θέλω αυτό να το τονίσω, δεν αφορά τη συγκεκριμένη παρέμβαση που κάνουμε σήμερα. Αφορά το συνολικότερο έλλειμμα αφηγήματος, το στρατηγικό σας έλλειμμα στο οποίο έχετε περιέλθει. Γιατί κάνατε μία επιλογή από την πρώτη στιγμή. Μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Κικίλιας ότι ερχόμαστε εδώ λίγο πριν τις εκλογές. Μα με βάση τη δική σας λογική, εδώ και 3 χρόνια λίγο πριν τις εκλογές είμαστε. Εδώ και 3 χρόνια ζητάτε εκλογές κάθε μέρα με τεπιτάσεως. Και έρχεστε μάλιστα τώρα να ομιλείτε και στη διαδικασία της πραγματικής αναθεώρησης για την αναγκαιότητα να υπάρχουν σταθερές εκλογικές περίοδοι, χωρίς διακοπές. Το αφήγημά σας λοιπόν στερείται συνοχής. Το πολιτικό σας αφήγημα στερείται συνοχής. Ησυχία. Στερείται, αν θέλετε, στρατηγικού στόχου για την πορεία της χώρας, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Με τον πρέσβη της Ρωσίας στην Αθήνα, Αντρέι Μασλόφ, συναντήθηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Μόσχα στις 7 Δεκεμβρίου, αλλά και της συνεδρίασης της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-Ρωσίας που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 5 και 6 Δεκεμβρίου. Στην Κομωτινή βρέθηκε την Τετάρτη το απόγευμα ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντζιάς σε εκδήλωση της κίνησης Πράτο, της οποίας είναι πρόεδρος και η ομιλία του είχε θέμα «Η Ελλάδα σε έναν κόσμο που αλλάζει». Οι βασικοί πυλώνες ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών, το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά και η ανάγκη ανάπτυξης της Θράκης. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντζιάς βρέθηκε την Τετάρτη το απόγευμα στην Κομωτινή σε εκδήλωση κίνησης Πράτο, που είναι και πρόεδρός της, και στην ομιλία του με θέμα «Η Ελλάδα σε έναν κόσμο που αλλάζει», οι βασικοί πυλώνες ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών, το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά και η ανάγκη ανάπτυξης της Θράκης. Είναι χαρά μου να είμαι στην Κομωτινή. Είναι δεκαετίες ιδιαίτερης αγάπης αυτή η πόλη που αποτελεί κομμάτι του ελληνισμού σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας και που συνενώνει τους πιο διαφορετικούς ελληνικούς πληθυσμούς, και η φροντίδα μας σαν Πράτο θα είναι να δυναμώσει η ανάπτυξη και οι προοπτικές αυτού του τόπου. Εμείς πρέπει να στηρίζουμε την ελευθερία και την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη. Να βλέπουμε τολμηρά και χωρίς φόβο τα νέα ερωτήματα και να κατανοούμε τις νέες ανάγκες χωρίς αυτάρκεια και τεχνοκρατισμό. Να μην αγνοούμε τα νέα ερωτήματα, δεν είναι τα ερωτήματα δεξιά ή αριστερά, αλλά οι απαντήσεις τους. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή μπλοκαρισμένης δημοκρατίας στη Δύση. Χρειάζεται και εδώ στην Ελλάδα να ξεμπλοκάρει, να απαλλαγεί από τα συστήματα που κυβερνούν στα παρασκήνια, από τις ολιγαρχίες, και θα το πω γιατί στην Ελλάδα δεν λέγεται, και από μαφίες. Όχι μόνο πως ζούμε, πρέπει να είναι το ερώτημά μας, όχι μόνο να πούμε στη νέα γενιά πως πρέπει να ζούμε, αλλά να πούμε με ειλικρίνεια πως θέλουμε να ζούμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ζούμε με μια κουλτούρα δημοκρατίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης. Με μια κουλτούρα που να διαθέτει πιστικό λόγο και στρατηγική ικανότητα. Η χώρα έχει ανάγκη από στρατηγικό σχεδιασμό. Να εξηγούμε στους ανθρώπους τις εμμελιακές αλλαγές του κόσμου μας. Να τους ακούμε τους ανθρώπους. Να κατανοούμε τα προβλήματά τους και να βοηθούμε όσο μπορούμε. Σήμερα υπάρχουν οι κρατικές απαιτήσεις, το δημόσιο συμφέρον, αλλά και οι ανάγκες των ατόμων και των προσώπων. Και για τους τελευταίους
πρέπει να θυμόμαστε και να βάζουμε στο κέντρο της ύπαρξής μας τα προβλήματα ταυτότητας. Δεν είναι αμεληταία αυτά τα προβλήματα. Σκεφτείτε μόνο πώς οι νέοι άνθρωποι βάζουν πάνω στο σώμα τους τατού προκειμένου να δώσουν μια ιδιαιτερότητα στην προσωπικότητα και στην ταυτότητά τους. Και πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό καλά. Τι παρακινεί νέους ανθρώπους να αναζητούν τρόπους αυτοπροσδιορισμού? Τι είναι αυτά τα αισθήματά τους που θέλουν να τα εκφράσουν μέσα από αυτόν τον τρόπο? Διότι σε αυτό λέω πάντα και υπόθηκε που διαφέρει η πολιτική από τους τεχνοκράτες, που διαφέρει η πολιτική από τους εμπειρογνώμονες, είναι γιατί στο επίκεντρό της δεν έχει ως το πλέον ενδιαφέρον τους αριθμούς, αλλά τον άνθρωπο τον οποίο πρέπει να υπηρετούν οι αριθμοί. Και γιατί η πολιτική σε αντίθεση με την τεχνοκρατία πρέπει να έχει και αίσθημα. Παγερή πολιτική δεν υπάρχει. Παγερή πολιτική υπάρχουν. Πολιτικοί που δεν θέλουν να χαμογελούν και να είναι βλοσιροί για να παριστάνουν τους σοβαρούς υπάρχουν. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και πολιτικοί που χαμογελούν από αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, κατανόησης, γιατί είναι η ίδια μέρος του ίδιου του πληθυσμού μας και της κοινωνίας. Και πρέπει εδώ να κατανοήσουμε και να αναζητήσουμε και να καταπολεμήσουμε λανθασμένες μεθόδους, όπως εκείνες που θέλουν να απαξιώνουν την πολιτική και τη δημοκρατία. Διότι πολλά τα γεγονότα που γίνονται την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, πολλές σκέψεις και απόψεις που διαμορφώνουν τα κανάλια και ορισμένοι μεγαλοδημοσιογράφοι, δεν έχουν να κάνουν με τις ανάγκες της χώρας. Έχουν να κάνουν με μια προσπάθεια να απαξιωθεί η δημοκρατία. Και μαζί με την απαξίωση της δημοκρατίας να απαξιωθεί και η πολιτική. Να μην προσελκύονται τα καλύτερα ταλέντα, οι πιο έξυπνοι άνθρωποι, οι πιο ταλαντούχοι και πολιτισμένοι. Αυτό που πέτυχε η συμφωνία μας ήταν να διευκρινιστεί ότι αυτός ο λαός εκεί δεν έχει καμία σχέση με την ελληνικότητα, με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ότι είναι Σλάβοι και η γλώσσα τους που την ονομάζουν και την έχει αποδεχτεί δυστυχώς η Ελλάδα από το 1977, είναι μια γλώσσα που ανήκει στις σλαβικές γλώσσες και καμία σχέση δεν έχει με την αρχαία ελληνική. Προωθήσαμε ένα πακέτο λύσεων με την Αλβανία και πρέπει να σας πω ότι παρόλο που δεν θέλουν να το αποδεχτούν οι διάφοροι να το παραδεχτούν, είμαστε περήφανοι που επιτέλους μετά από 70 χρόνια καταφέραμε να κάνουμε εξκαφές, να βρούμε τα νεκρά κορμιά των Ελλήνων ηρώων που πολέμησαν στο αλβανικό έπος και να θαυτούν με τιμές ηρώων εκεί όπου πέσανε. Και τι άλλο προωθήσαμε, γιατί τις τελευταίες μέρες ακούω διάφορα. Για πρώτη φορά βάλαμε δημόσια στο διεθνές σύστημα, απλώς υπόθηκε και στην Ελλάδα, το ζήτημα της αιγυαλίτιδας ζώνης. Η αιγυαλίτιδα ζώνη είναι άλλο πράγμα από την ΑΟΣ. Η ΑΟΣ όταν την επεκτείνεις μέχρι τα 200 μίλια έχεις δικαιώματα. Η αιγυαλίτιδα ζώνη είναι κυριαρχία. Είναι έδαφος θαλάσσιο της ελληνικής επικράτειας. Η επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης σημαίνει ότι για πρώτη φορά μετά από το 1948 που πήραμε τα Δωδεκάνησα πίσω θα επεκταθεί η ελληνική κυριαρχία και επικράτεια. Η Θράκη είναι Ελλάδα με όλους τους πληθυσμούς διαφορετικής θρησκείας. Η Ελλάδα είναι η χώρα που οφείλει να προασπίζεται και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα όλων και ιδιαίτερα όσων είναι θρησκευτική μειονότητα, αλλά και τις ομάδες που καταπιέζονται μέσα σε αυτήν, όπως είναι η Ρωμά και η Πομάκη. Πομάκη είναι ένας τρομερός λαός με χιλιετίες ιστορίας, του οποίου πρέπει να αναγνωρίσουμε και την πολιτισμική και την πολιτική του προσφορά στον πολιτισμό μας. Αλλά το πρόβλημα κατά μένα και κατά το Πράτο της Θράκης είναι πριν απ' όλα πρόβλημα κοινωνικής οικονομικής ανάπτυξης. Εγώ θυμάμαι μικρός όταν τέλειωνα το σχολείο πριν τη Χούντα. Το τέλειωσα στη Χούντα μέσα. Αλλά θυμάμαι πριν από τη Χούντα.
υπήρξαν ειδικοί νόμοι αναπτυξιακοί για τη Θράκη. Υπήρχε ειδικό σχεδιασμός από τα φορολογικά μέχρι τη διευκόλυνση των επενδύσεων για τη Θράκη. Αυτό κάπως το χάσαμε. Το χάσαμε ξεχνώντας ότι η Θράκη είναι η διασταύρωση, η πιο ίσως σοβαρή γεωπολιτική διασταύρωση των Υπήρων στην περιοχή μας. Ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Ντέρ Μουμίν, παρουσίασε την Τετάρτη το βράδυ στο κέντρο Αστρέα στον Ίασμο επίσημα την υποψηφιότητά του για το Δήμο Ιάσμου, με το συνδυασμό εμπρός. Παρουσίασε το πρόγραμμα του συνδυασμού με 8 βασικούς άξονες. Ο Ντέρ Μουμίν, ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρουσίασε την Τετάρτη το βράδυ στο κέντρο Αστρέας στον Ίασμο επίσημα την υποψηφιότητά του για το Δήμο Ιάσμου με το συνδυασμό εμπρός. Ο ομιλών αδερφός σας, έχοντας υπηρετήσει ως δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιάσμου, ως περιφερειακός σύμβουλος, ως αντιπεριφερειάρχης, ως ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχοντας 8 ετή συνεχή εμπειρία και στους 2 βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σήμερα, ημέρα συμπλήρωσης 8 χρόνων ακριβώς από την εκλογή μου ως Δημοτικού Συμβούλου Ιάσμου, σας ανακοινώνω λοιπόν ότι στις εκλογές της 26ης Μαΐου του 2019 θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος Ιάσμου ως επικεφαλής του συνδυασμού εμπρός. Θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τους χιλιάδες συμπολίτες μου που με τίμησαν στις δημοτικές εκλογές του 2010 και στις περιφερειακές εκλογές του 2014. Καταθέτω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη, καθώς αν δεν υπήρχε αυτή η στήριξή τους σήμερα, δεν θα ήμουν απέναντί σας με την ιδιότητα του υποψηφίου δημάρχου. Θέλω να ευχαριστήσω από την ψυχή μου όλους τους στενούς συνεργάτες και πολιτικούς φίλους σε κάθε γωνιά της Ροδόπης που πορευτήκαμε μαζί για την επίτευξη των στόχων μας. Θέλω να καταθέσω τον σεβασμό μου για τους εκλειπώντες καλούς φίλους που μας άφησαν προώρα και είχαν στηρίξει το κάθε εγχείρημά μας τα τελευταία 8 χρόνια. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους συνεργάτες μου που προετοίμασαν με άριστο τρόπο την απόψινή συγκέντρωση. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ήρθαμε για να διχάσουμε. Δεν ήρθαμε για να αποδοκιμάσουμε. Δεν ήρθαμε για να συκοφαντήσουμε. Ήρθαμε για να ενώσουμε, να συνθέσουμε, να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα για την ορθότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Δήμου μας. Με σεβασμό στο παρελθόν και ελπίδα για το μέλλον. Για τον σκοπό αυτό, εμπράκτως, θέλω να καταθέσω τον σεβασμό μου και να ευχαριστήσω για την προσφορά τους όλους τους δημάρχους, κοινοτάρχες, δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς συμβούλους που βρέθηκαν σε θέσεις ευθύνης στον πρώην Δήμο Ιάσμου, Σώστου και κοινότητα Αμαξάδων. Την τελευταία 20ετία πάντα ρίχθηκαν στον στίβο της μάχης τα ίδια ονόματα, με τους ίδιους συνδυασμούς. Σήμερα γεννιέται ένας νέος συνδυασμός, ένα νέο ξεκίνημα. Εμπρός! Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς συμβούλους μας που μου κάνανε την ιδιαίτερη τιμή να ηγηθώ εγώ αυτού του δύσκολου αλλά ευχάριστου εγχειρήματος. Τίποτα πολιτικό δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν γεννηθεί μέσα από την ίδια την κοινωνία. Θέλω να γνωρίζετε ότι τον συνδυασμό εμπρός δεν τον δημιούργησε ο Ντέρ Μουμίν, δεν τον δημιούργησε ο Χασάν, δεν τον δημιούργησε ο Χουσέιν, δεν τον δημιούργησε ο Γιώργος, δεν τον δημιούργησε ο Γιάννης. Τον δημιουργήσατε εσείς οι δημότες του Δήμου Ιάσμου, η ίδια η κοινωνία.
Εγώ ζητώ λοιπόν μια ξεκάθαρη, δυνατή εντολή από εσάς για να διοικήσουμε μαζί με τους συνεργάτες μας. Είμαι βέβαιος ότι οι δημότες του Δήμου Ιάσμου θα δώσουν την καλύτερη λύση. Σας καλώ λοιπόν να συστρατευτούμε, να ενωθούμε όλες και όλοι μαζί. Όλες οι παραγωγικές δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου μας. Ανεξαρτήτως θρησκείας, καταγωγής, φύλου, ηλικίας, βιωτικού, μορφωτικού επίπεδου, επαγγέλματος. Σας καλώ να συστρατευτούμε, να ενωθούμε για να μην τριτώσει το κακό και εγκλωβιστούν ισχυρές πλειοψηφίες στην αντιπολίτευση και αποκλειστούν από τη διοίκηση για άλλη μια φορά. Ο συνδυασμός μας θα αποτελείται από παλιούς συνεργάτες οι οποίοι ακολουθούν προσωπικά εμένα τα τελευταία 8 χρόνια, προστέθηκαν όμως και πολλά νέα μέλη για να έχουμε ευρύτερη απήχηση στους δημότες του Δήμου Ιάσμου. Κατά τα 2/3 είμαστε έτοιμοι. Θα αφήσαμε κάποια κενά τακτικής, τα οποία θα τα συμπληρώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο Μίνο Ντέρ παρουσίασε και το πρόγραμμα του συνδυασμού με 8 βασικούς άξονες. Αναλυτικά αναφέρθηκε στα διοικητικά και οικονομικά με τις επισκέψεις που θα πραγματοποιήσει και στον Πρίτανη Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η πρώτη συνάντηση που θα έχει. Επίσης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας, στην υγεία και στην κοινωνική προστασία, στο πολιτισμό, στο τουρισμό, στους φοιτητές και στο πανεπιστήμιο, στην αγροτική ανάπτυξη, αλλά και στα καθημερινά προβλήματα για άμεσες επιλύσεις, για δρόμους, για δημοτικά κίνητρα στο κτηματολόγιο, για τη γέφυρα Κομψάτου, για το ειδικό πρόγραμμα για φυσικές καταστροφές, για την πλημμυρικά και αντιπυρικά έργα και για τον βιολογικό καθαρισμό. Στον τομέα του τουρισμού έχουμε έναν πολυπολιτισμικό δήμο όπου συμβιώνουν αρμονικά διαφορετικά ήθη και έθιμα, θρησκείες. Εσείς το εξασφαλίσατε αυτό, εμείς θα το αναδείξουμε γιατί έχουμε ιστορική υποχρέωση απέναντί σας. Ευελπιστούμε ο Δήμος Ιάσμου γι' αυτό το λόγο να γίνει μια μάρκα πανελλαδικής, βαλκανικής, παγκόσμιας εμβέλειας. Αυτό το προτέρημά μας, την αρμονική συμβίωση, πρέπει να τη μάθει όλος ο κόσμος. 1 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο είναι η Παγκόσμια ημέρα ειρήνης. Θα καθιερώσουμε το Φεστιβάλ Ειρήνης με τη συμμετοχή 3 δήμων από την Ελλάδα, 3 δήμων από την Τουρκία και 3 δήμων από την Βουλγαρία. Και ο Δήμος Ιάσμου θα είναι ο 10ος Δήμος επικεφαλής Δήμος. Θέλω να γίνω ο Δήμαρχός σας και θέλω να σας ρωτήσω, είμαστε έτοιμοι για έναν Δήμο δημιουργικό? Είμαστε έτοιμοι για έναν Δήμο ανεξάρτητο? Εμπρός λοιπόν! Ήρθα σήμερα να τιμήσω και να χαιρετήσω τον συνάδελφο τον Μουμίνο Ντέρ στην επίσημη αναγγελία της υποψηφιότητάς του για ως δήμαρχος. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ήρθα όχι μόνο ως φίλος αλλά και ως ενεργός πολίτης που ενδιαφέρεται για αυτόν τον τόπο, γιατί θεωρώ ότι ο Μουμίνο Ντέρ έχει αποδείξει αυτά τα 4 χρόνια που εγώ τον γνωρίζω και τον έχω ζήσει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσο την εμπειρία, την εκπαίδευση, αλλά και το όραμα να υπηρετήσει τον τόπο και τους συμπολίτες του. Του εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία και ό,τι καλύτερο στην πολιτική ζωή του και στην προσωπική του. Για τα προβλήματα του Δήμου Μαρονίας Σαπών μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Ελεύθερη Άποψη, Δήμος Χαριτόπουλος. Εξαιρέθηκε από ό,τι ξέρω ο Δήμος Μαρονίας Σαπών από τα σχολικά γέματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε κύριε Τατοβίτς, καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι με το γεγονός ότι τα σχολικά γέματα είναι ένας πολύ πρωτοποριακός και χρήσιμος θεσμός, μπορώ να πω ότι είναι ευεργετικότατος για τις περιοχές σαν τις δικές μας. Επίσης ότι σε πάρα πολλά σχολεία της περιφέρειάς μας δίνονται σχολικά γεύματα, αυτή τη βδομάδα ξεκίνησαν. Μόνο στο Δήμο Κομωτινής είναι 11 τα σχολεία και δυστυχώς το Δήμο Μαρονίας Σαπών για και φέτος όπως και πέρυσι και πρόπερσι δεν υπάρχει ούτε ένα σχολείο
το οποίο να δίνονται σχολικά γεύματα. Το λυπηρό βέβαια είναι ότι γνωρίζουν όλοι πως ο Δήμος Βαρονιάς Απών είναι ένας από τους Δήμους πανελλαδικά με τους χαμηλότερους δείκτες ευημερίας των κατοίκων. Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν τρομακτικά ποσοστά ανεργίας στην περιοχή μας. Επίσης όλοι ξέρουν ότι η μετανάστευση λόγω ακριβώς της οικονομικής κατάστασης στο Δήμο Βαρονιάς Απών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ότι ο Δήμος μας είναι ίσως και πανελλαδικά ο πρώτος σε ποσοστά, σε υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής. Όλα αυτά έπρεπε να αποτελέσουν σοβαρά κίνητρα, έτσι ας με επιτραπεί η έκβαση, για να συμπεριληφθεί ο Δήμος μας, ο Δήμος Βαρονιάς Απών, στο θεσμό των σχολικών γευμάτων. Πραγματικά εδώ υπάρχουν οικογένειες φτωχές, υπάρχουν συμπολίτες μας από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, είναι ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και δεν είναι δυνατόν να εξαιρείται ο Δήμος μας από ένα τέτοιο πρόγραμμα. Κατά την άποψή μου, αυτό οφείλεται στο ότι δεν έγινε σοβαρή διεκδίκηση, ότι δεν ετέθησαν στο Υπουργείο από τους τοπικούς άρχοντες τα δεδομένα όπως υπάρχουν, γιατί πιστεύω ότι αν το αρμόδιο Υπουργείο άκουγε από κάποιον υπεύθυνα όλα αυτά τα επιχειρήματα που και εγώ σας ανέφερα, αλλά και υπάρχουν και πολλά ακόμη, δεν νομίζω ότι θα ξεχνούνταν τα σχολεία μας από αυτό το ευεργετικό πρόγραμμα. Μάλιστα, κύριε Χαριτόπουλο, να πάμε λίγο στη Ξυλαγανή. Υπάρχει ανησυχία και στους κατοίκους για πιθανό κλείσιμο των ΕΛΤΑ και της τράπεζας. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, εμείς κάνοντας ρεπορτάζ και σε όλους τους οικισμούς του Δήμου, βλέποντας και στην Ξυλαγανή, ακούσαμε από κάποιους εκπροσώπους φορέων εδώ τοπικών, αλλά και απλούς πολίτες, την ανησυχία για το γραφείο του ΕΛΤΑ και για τις τράπεζες που λειτουργεί στην Ξυλαγανή. Είναι γεγονός ότι ο Δήμος μας υφίσταται μια αποψήλωση υπηρεσιών. Ξέρετε πολύ καλά και εσείς από την εμπειρία σας τόσα χρόνια ότι και στις ΣΑΠΕΣ έχουν κλείσει πάρα πολλές υπηρεσίες, όπως ΔΟΗ, όπως ΙΚΑ, όπως Ειρηνοδικείο, όπως τα μουσικά τμήματα και πολλά. Οι ξυλαγανιώτες φοβούνται μήπως αυτό επεκταθεί. Φυσικά ήδη σε κάποιους τομείς έχει γίνει και στην κομμόπολη τους. Φοβούνται μήπως επεκταθεί και εκεί. Και έτσι εξέφρασαν τις ανησυχίες μας στην εφημερίδα μας. Είχαν και κάποιες πληροφορίες από έγκυρες όπως τις χαρακτηρίζουν πηγές. Και γι' αυτό εμείς αναφέρουμε σε ρεπορτάζ σημερινό μας ότι θα πρέπει οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση, συνεπικουρούμενοι και από τις νομαρχιακές και περιφερειακές αρχές, να καθησυχάσουν τους ξυλαγανιώτες, να καθησυχάσουν τους κατοίκους της περιοχής Ξυλαγανής, αφού πρώτα ασχοληθούν και διαβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να κλείσει κάποια υπηρεσία στην Ξυλαγανή. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος και υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, αν είναι στις σκέψεις κάποιων, να αποτραπεί κάτι τέτοιο. Αρκεί να γίνει οργανωμένα, να γίνει συλλογικά και να γίνει στον χρόνο και στον χώρο που πρέπει. 70 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν στις περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσό ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ στις περιφέρειες της χώρας από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2018 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019. Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το τίτλο «Κεντρική Αυτοτελής Πόρη των Περιφερειών», η εν λόγω χρηματοδοτήρηση αποδίδεται στους δικαιούχους περιφέρειες ως εξής. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μαγιονίας και Θράκης, συγκεκριμένα περιφερειακή ενότητα Δράμας 591.600 ευρώ. Στην περιφερειακή ενότητα Εύρω 976.300 ευρώ. Στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας 832.700 ευρώ. Στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης 865.400 ευρώ. Και στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης 892.400 ευρώ. Τα κέντρα κοινότητας ενημερώνουν τους πολίτες αναφορικά με τις αλλαγές που ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2018 για τους αιτούντες αλληλεγγύης ΚΕΑ, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του 2018 κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Από 1η Δεκάτου 2018, οι αιτήσεις ΚΕΑ υποβάλλονται μία φορά ένα εξάμηνο. Για τις αιτήσεις που είναι εγκεκριμένες μέχρι αυτή την ημερομηνία, η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισής τους. Με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
εγκεκριμένη αίτηση. Δίνεται να τροποποιηθεί από το δικαίωμα απευθείας ή μέσω του κέντρου κοινότητας καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες. Οι αιτούντες, των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί ή τροποποιηθεί πριν από την 1 Ιανουαρίου 2018, οφείλουν να προσκομίσουν το νέο έντυπο συνένεση των ενηλίκων μελών του νοικοκυριού. Το έντυπο θα είναι διαθέσιμο στο κέντρο κοινότητας, στα ΚΕΠ και στην κοινωνική υπηρεσία. Κατ' το μήνα Νοέμβριο θα υποβάλουν νέα αίτηση όσοι δικαιούχοι είχαν υποβάλει τους μήνες Ιανουάριο-Απρίλιο 2018. Αιτήσεις γίνονται και στο keaprogram.gr. Οι βασικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συλλέξουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης είναι: αριθμός ΑΜΚΑ, αφημί πληροφορίες για το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία, απόδειξη διαμονής, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού για τα φιλοξενούμενα μέλη, ΑΜΚΑ, αφημί και πληροφορίες για το εισόδημα. Όταν τελικά το επίδομα οι δικαιούχοι θα λάβουν για μονοπρόσωπο νοικοκυριό 200 ευρώ το μήνα, για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού επιπλέον 100 ευρώ το μήνα, για κάθε ανήλικο μέλος προσάκουση του ποσού κατά 50 ευρώ κάθε μήνα. Επιπλέον το ΚΕΑ συνδέεται με σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά όπως η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανασφάλιση των υπαροχής σχολικών γεμάτων, η παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης και ένταξη στα προγράμματα των κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας. Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ θα πρέπει να εκπληρούν κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζονται από την κινητή και ακίνητη περιουσία κάθε νοικοκυριού συγκεκριμένα. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ. Κινητή περιουσία. Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού, επιβατικά ή όταν έχει αυτοκίνητα και δίκυκλα, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ. Δεύτερον, το συνολικό ύψος εισοδήματος ή καταθέσεων του νοικοκυριού για τρέχουσα αξία με τον χρόνο ομολόγων δεν μπορεί να υπερβάλλουν το εξής ποσό έως 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.800 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2.100 ευρώ. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη, το όριο που τίθεται είναι τα 2.400 ευρώ. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονική οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη, το όριο αυξάνεται στα 2.700 ευρώ. Τέλος, για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονική οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, το όριο φτάνει στα 3.000 ευρώ. Για το νέο της βιβλίο με τίτλο «Καταραμένες πολιτείες» μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων η συγγραφέας Έλενα Χουσνή. Μια συγγραφική σας δουλειά με τίτλο «Καταραμένες πολιτείες». Θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για το νέο σας βιβλίο. Είναι ένα μυθιστόρημα συγκεκριμένο. Ναι, είναι ένα μυθιστόρημα και είναι και για μένα και μια συγγραφική στροφή μετά τα τρία πρώτα που ήταν καθαρά στο χώρο της αστυνομικής λογοτεχνίας. Αυτό θα το έλεγα περισσότερο ένα κοινωνικό μυθιστόρημα. Το οποίο, με συγχωρείτε, είναι και ένα μικρό κρύωμα. Το οποίο είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε με αφορμή το λεπροκομείο που λειτουργούσε στο Καρλόβαση της Σάμου και στα πλαίσια μιας έρευνας που είχαμε ξεκινήσει μια ομάδα φίλων για να δούμε λιγάκι την ιστορία του, το πώς το διάστημα που λειτουργήσε, τους ανθρώπους που νοσηλευτήκαν εκεί, ενώ δεν υπήρχε μια στόχευση να οδηγήσει αυτό σε βιβλίο. Ωστόσο, καθ' οδόν ήταν τόσο συγκλονιστικά τα στοιχεία και οι μαρτυρίες οι οποίες πέσαμε πάνω κάνοντας την έρευνα, που προέκυψε αυτό το μυθιστόρημα με αφορμή. Πάντα δεν είναι μια πραγματική ιστορία, είναι μια εντελώς φανταστική ιστορία. Και είχε να κάνει με αυτές τις κοινότητες, τις καταραμένες εισαγωγικά, των εγκλήστων, των ανθρώπων δηλαδή που για διαφόρους λόγους δεν ήταν μόνο λεπροί, ήταν πολλές κατηγορίες ασθενών, που οδηγούνταν σε εγκλισμό και σε απομόνωση από την κοινωνία. Μάλιστα. Πόσα χρόνια ασχολείστε με την συγγραφική δουλειά? Αυτό είναι το τέταρτο βιβλίο, πολλά χρόνια γράφω, αλλά είναι το τέταρτο βιβλίο και το πρώτο εκδόθηκε το 2012 και πιο συστηματικά λοιπόν τα τελευταία ας πούμε 7 χρόνια. Μάλιστα, κύριε Χουσνή, ο τίτλος του μυθιστορήματος «Καταραμένες πολιτείες» μήπως παραπέμπει στο μεγάλο ζήτημα και του μεταναστευτικού λίγο, είναι κάπως επίκαιρο? Εγώ νομίζω ότι είναι διαχρονικό και επίκαιρο το θέμα, γι' αυτό είπα και πριν ότι έπρεπε να λιγάκι το πρόσχημα. Μάλιστα. Με την έννοια ότι αυτό που αποδεικνύεται τελικά είναι ότι με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουμε πάντα τους ευάλωτους και τους ευπαθείς, γιατί μπορεί τότε να ήταν λεπροί, αργότερα ήταν ασθενείς του AIDS, σήμερα είναι οι πρόσφυγες, είναι τα αμαία. Δηλαδή ο φόβος, ξέρετε, και η άγνοια, όπως και η προκατάληψη, ως ένα σημείο λογικό, από ένα σημείο και έπειτα
επικίνδυνο, οδηγούν σε μια και περιθωριοποίηση και επιθετικότητα. Είναι πράγματα τα οποία τα ζούμε τώρα στη χώρα μας. Κατανοητά ως ένα σημείο, γιατί κανείς όταν βιώνει καταστάσεις οι οποίες είναι πρωτόγνωρες, συνήθως αυτές οι καταστάσεις όταν έχουν και μεγάλη ένταση προκαλούν και ακραίες συμπεριφορές. Όμως θεωρώ ότι εκεί κάπου λίγο πρέπει να φρενάρουμε ως άνθρωποι και ως κοινωνία και να στεκόμαστε με μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι σε τέτοια ζητήματα. Μάλιστα, ο κόσμος γενικότερα διαβάζει βιβλία αυτή την εποχή. Κοιτάξτε, υπάρχει. Το κακό είναι ότι στη χώρα μας μετά την κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, που για μένα ήταν μια απόφαση εγκληματική πριν από λίγα χρόνια, πάψαμε να έχουμε το βασικό στοιχείο, δηλαδή να έχουμε στατιστικά για να μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Οπότε και αυτό που θα σας πω είναι κατ' εκτίμηση και ό,τι ακούω από συγγραφείς, αναγνώστες και εκδότες, δεν έχουμε μείωση του αναγνωστικού κοινού τα χρόνια της κρίσης. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι έχουμε μια στροφή προς το διάβασμα, γιατί το διάβασμα εκτός ότι τηλεογίζεται και ως μια φτηνή σε εισαγωγικά διασκέδαση, έχουμε και τη δυνατότητα ένα βιβλίο να το βρίσκουμε χωρίς να χρειαστεί να το πληρώσουμε. Δηλαδή, είτε μέσω μιας βιβλιοθήκης, είτε δανειζόμενοι από φίλους. Αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν το βιβλίο ανακυκλώνεται το βιβλίο, γιατί και εκεί απαιτείται ένα βαλάντιο και το λέω εγώ ως φανατική αναγνώστρια. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι διαβάζουμε και όταν είχαμε ακόμη στοιχεία δεν φαινόταν ότι διαβάζουμε λιγότερο από άλλες χώρες. Επειδή υπάρχει μια μυθολογία ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν. Όχι, τα ποσοστά αναλογικά με τον πληθυσμό δεν διαφέρουν ιστά στην Ελλάδα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πλην Σκανδιναβών, όπου εκεί έχουμε και μια ιδιοτροπία λόγω του καιρού. Μάλιστα. Και της κλεισούρας και του βαρέως χειμώνα που είναι λίγο διαφορετικά. Μάλιστα, κύριε, έχω μια επόμενη συγγραφική σας δουλειά. Ετοιμάζετε κάτι, έχετε στα σκαριά? Στα σκαριά, ξέρετε, πάντα υπάρχει κάτι, υπάρχουν και διάφορες ιδέες. Τώρα είμαι στην διαδικασία έρευνα για κάτι το οποίο ελπίζω ότι θα οδηγήσει στο επόμενο, αλλά νομίζω είναι λίγο νωρίς ακόμη. Αλλά ξέρετε, το κομμάτι αυτό της έρευνας είναι για μένα και το πιο ενδιαφέρον σημείο. Μάλιστα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Καταρχήν, θα ήθελα να σας δω στην παρουσίαση, να πούμε ότι θα γίνει στο καφέ Μπαρ Αστόρια το βράδυ του Σαββάτου στις 7 η ώρα και ότι θα το έχω την τιμή να το παρουσιάσω σε μια πολύ καλή συγγραφέα της πόλης, η Φωτεινή Ναούμ, που είναι και εξαιρετική και καλή φίλη. Η Αναστασία Ισταχίδου, δικηγόρος, η οποία κατάγεται όπως και εγώ, μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά από την Μπέλα. Είμαστε και η Δήμητρα Σιμεωνίδου, ο δημοσιογράφος που θα συντονίσει, και να ευχαριστήσω και την εφημερίδα Χρόνος που είναι χορηγός. Και το μήνυμα, αν θα μπορούσα να δώσω μια συμβουλή, γιατί είμαι και κατά των συμβουλών, να είμαστε λίγο έτσι πιο προσεκτικοί ο ένας με τον άλλον και να δίνουμε μια έμφαση στην καλή κουβέντα αυτή την εποχή. Ευρωπαίοι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων ένας Έλληνας ερευνητής της Διασποράς, ανέπτυξαν ένα απλό τεστέματος που μπορεί να διαγνώσει 8 διαφορετικές μορφές καρκίνου, ανοιχνεύοντας πολλαπλά μικρά τμήματα DNA των καρκινικών όγκων που κυκλοφορούν στον οργανισμό. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες διαγνωστικές μέθοδοι περιορίζονται στο να εντοπίζουν το καρκίνο σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, για παράδειγμα στο μαστό, στο προστάτη ή στο έντερο. Οι μαγνητικές και αξιογενικές τομογραφίες είναι σε θέση να εντοπίσουν όγκους σε πολλαπλά σημεία, αλλά μόνο εφόσον αυτοί έχουν μεγαλώσει αρκετά. Το ζητούμενο είναι συνεπώς να αναπτυχθούν τεστ αίματος που να ανοιχνεύουν πολλαπλούς καρκίνους όταν ακόμα αυτοί βρίσκονται στο αρχικό και πιο θεραπεύσιμο στάδιο. Μία μέθοδος είναι η γενετική ανάλυση του αίματος, μήπως ανοιχνευτεί καρκινικό DNA, όμως είναι σαν να ψάχνει κανείς βελόνα στάχυρα λόγω του μεγάλου όγκου του μη καρκινικού DNA που επίσης κυκλοφορεί στο αίμα. Το νέο τεστ δεν απαιτεί χρονοβόρα γενετική αλληλούχηση του αίματος και είναι πιο ακριβές. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Δόκτωρ Φλωράν Μουλιέρ του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, που έκανε τη σχετική δημοσίευση σε αμερικανικό ιατρικό περιοδικό, ανακάλυψαν ότι τα μικροσκοπικά τμήματα του γενετικού υλικού που αποσπώνται από τους καρκινικούς όγκους έχουν συχνά διαφορετικά μεγέθη από τα τμήματα του μη καρκινικού DNA μέσα στο αίμα. Όπως έδειξαν οι δοκιμές, το νέο τεστ που διακρίνει τα διαφορετικά μεγέθη του καρκινικού DNA μπόρεσε να ανοιχτεύσει το 94% των περιστατικών καρκίνου μαστού, εντέρου, οθικών, δέρματος και χολής σε 68 ασθενείς, με μόνο 2,5% ψευδοθετικά αποτελέσματα. Ανήθυνε επίση το 65% των περιπτώσεων καρκίνου παγκρέατος, νεφρών και εγκεφάλου σε άλλους 57 ασθενείς. Συγκριτικά, το υπάρχον τεστ αίματος που ανοιχνεύει γενετικούς και πρωτεϊνικούς δείκτες του όγκου στο αίμα πιάνει κατά μέσο όρο το 70% των κοινών καρκίνων. Θεωρητικά, σύμφωνα με τους ερευνητές, το νέο τεστ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση όλων των ειδών καρκίνου, ενώ είναι απλώς η χρήση του. Θα ακολουθήσουν νέες κλινικές δοκιμές του, ώστε κάποια στιγμή να γίνει διαθέσιμο στο κοινό. Στην ανάπτυξη του τεστ συμμετείχε και ο ελληνικής καταγωγής Ιωάννης Γούναρης του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, απόφοιτος ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει ειδικευθεί στην ογκολογία και στη βιολογία του καρκίνου. Να περάσουμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση.
Στην κρίσιμη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ την περασμένη εβδομάδα οριστικοποιήθηκε και τι θα γίνει με το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, παρόλο που ανακοινώθηκε επισήμως μόνο πόσες ομάδες θα ανέβουν και όχι πόσες θα πέσουν. Ως γνωστό, στο θέμα της ανόδου από τους 8 ομίλους τρίτης εθνικής στη Football League επισημοποιήθηκε αυτό που ήταν γνωστό. Θα ανέβουν 12 ομάδες, οι 8 πρωταθλήτριες και 4 από τις 8 δευτεραθλήτριες που θα παίξουν μπαράζ. Στο θέμα του υποβιβασμού υπήρξαν ωστόσο επίσης σημαντικές αλλαγές. Καταρχήν ξεκαθαρίστηκε, αν και δεν ανακοινώθηκε, ότι σε αντίθεση με τις διαρροές δεν θα υπάρξουν μπαράζ παραμονής όπως είχε διαρρεύσει. Αντιθέτως, θα υποβιβαστούν οι ομάδες που θα καταταγούν από τη 10η θέση και κάτω σε όλους τους ομίλους. Για τους ομίλους 3, 5, 6 και 7 που απαρτίζονται από λιγότερες των 14 ομάδων, θα υποβιβαστεί και ο ανέτος της τελικής βαθμολογίας. Στους ομίλους 1, όπου μετέχουν οι ομάδες της Τράγης 2, 4 και 8, που αποτελούνται από 14 ομάδες, ο ανέτος της κατάδεξης παραμένει στην κατηγορία. Άρα, στην περίπτωση του πρώτου ομίλου των Θραγητών, υποβιβάζονται 5 ομάδες. Αν το πρωτάθλημα ολοκληρωνόταν σήμερα, μετά από 5 μόλις αγωνιστικές, θα υποβιβάζονταν πίσω στην τοπική ασπίδα Ξάνθης Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ο ΠΑΟ Κοσμίου, Καλαμπάκη Δράμας και Απόλλων Παραλιμνίου που ισοβαθμίζει στην ένατη θέση με τον Εθνικό Σιδηροκάστρο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νέα μέχρι και τώρα. Καλό σας βράδυ.